Ραντεβούτε για δείγμα για εμβολιασμό παιδιών ηλικία 5 έω 11 ετών κατά του κορονοϊού σε νοσοκομείο του Ηρακλείου. Στο Παγνί αλλά και το Βενιζέλιο, τα ραντεβού είναι κλεισμένα μέχρι και τις αρχές Ιανουαρίου και η διαδικασία ξεκινάει με εντυπωσιακά στοιχεία. 18 Δεκεμβρίου ξεκινάμε στα, νοσοκομεία, στα κεντρικά νοσοκομεία του νησιού μας, στο Βενιζέλιο και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιρακλείου, στο Γενικό Νοσοκομείο Ιρακλείου Χανίων και στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου, στο νοσοκομείο στα νοσοκομεία του Αγίου Νικολάου, τη Ιεράπετρα και τη Ιτία. Τα ραντεβού για το μήνα Δεκέμβριο σε όλα τα νοσοκομεία μα βρίσκονται σχεδόν σε απόλυτο βαθμό κλεισμένα. Οι αντιστάσει φαίνεται ότι κάμφτηκαν και οι όποιε ανησυχίε ξεπεράστηκαν καθώ πολλοί γονεί πήραν τη μεγάλη απόφαση να εμβολιάσουν τα μικρά παιδιά, ο μόνο τρόπο για να αποκτήσουν ασπίδα προστασία ενάντια στην όσο έχουν όλοι εμβολιαστεί. <Τοί> Μικρή μεγάλη. Μικρή μεγάλη, γιατί τι πρόβλημα είναι, Είναι κακό να εμβολιαστεί ο κόσμο. Όλοι εμβολιάζονται. Από μωρά τα γεννηθούν, εμβολιάζονται. Ποιο είναι το πρόβλημα, Και τα εγγόνια μου όλα και τα δυσέγγωνα, όλα κάναμε το εμβόλιο. Δεν είχατε επιφύλαξη, δεν το σκεφτήκατε δεύτερη. Όχι, 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 όχι. Εγώ το έχω κάνει, έχω κάνει και την τρίτη δόση, αλλά για τα παιδιά δεν το σκεφτόμαι καθόλου. Είστε πιο επιφυλακτικός. Δεν έχω μικρά παιδιά, δεν θα το κάνω. Με το άνοιγμα τη πλατφόρμα ξεκίνησε με πυρετόδει ρυθμού το κλείσιμο των ραντεβού με το σκεύασμα τη Pfizer και η συνέχεια αναμένεται εξίσου δυναμική, καθώ τα περιορισμένα σε αριθμό διαθέσιμα ραντεβού αυτή τη στιγμή οφείλονται στη μικρή διαθεσιμότητα εμβολίων, η οποία όμω σταδιακά θα αυξηθεί. Είναι περίπου 400 ραντεβού που κλείνονται καθημερινά τι μέρε που προγραμματίζονται τα ραντεβού και υπάρχουν εμβολιαστικέ γραμμέ. Οπότε θα είμαστε σε ένα πολύ καλό σημείο, ιδιαίτερα βέβαια από τον Ιανουάριο και έπειτα, που θα έχουμε και νέα εμβολιαστικά κέντρα και σε κέντρα υγεία του νησιού μα ή σε άλλε δομέ που θα κρυνθεί από εμά προκειμένου να καλυφθούν και γεωγραφικά όλο το μήκο και πλάτο του νησιού. Μα δίνει μια αισιοδοξία καταρχά όλο αυτό, ότι οι πολίτε έχουν αντιληφθεί τη σημαντικότητα του εμβολιασμού. Παράλληλα, πολλοί γονεί θα διευκολυνθούν όταν ενταχθούν τον Ιανουάριο ιδιώτε γιατροί στη διαδικασία, οπότε θα μπορούν να απευθυνθούν στου παιδιάτρου οι οποίοι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον. Στο νησί μα βρίσκονται πάνω από 10 αυτή τη στιγμή, περίπου 13, αν θυμάμαι καλά τον αριθμό, είναι αυτοί που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον. Το εμβόλιο στα παιδιά περιέχει το 1 τρίτο του αντιγόνου τη δόση των ενηλίκων και το σχήμα που εφαρμόζεται είναι δύο δόσεων με μεσοδιάστημα 21 ημέρε. Στην περίπτωση που το παιδί έχει νοσήσει από COVID, το εμβόλιο χορηγείται μετά από τρει μήνε.